Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από όταν συγκροτήθηκε η εργατική τάξη, εμφανίστηκε και συγκροτήθηκε σε τάξη η εργατική τάξη και άρχισε δειλά στην αρχή και βήμα-βήμα πιο θαρετά να διεκδικεί καλύτερη τιμή πώλησης της εργατικής της δύναμης, παρουσιάστηκαν πάντα οι αντίπαλοί της να αξιοποιούν διάφορες μορφές προκειμένου να αγοράζουν την εργατική της δύναμη όσο γίνεται πιο φτηνά, να κερδίζουν όσο γίνεται περισσότερο οι ίδιοι και να εξουσιάζουν ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά στη νεαρή τότε εργατική τάξη. Η αξιοποίηση λοιπόν των νόμων, αν δούμε διαχρονικά, είχε πάντοτε τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια στόχευση. Για να μην πάμε πολύ μακριά, αν αναλογιστούμε πράγματα που έχουμε διαβάσει και που ξέρουμε όλοι και από ένα διάστημα και ύστερα τα έχουμε ζήσει κιόλας, θα δούμε ότι από τη δεκαετία του 1920, για να μην πάμε παλιότερα, με νόμους πριν από τα συνέδρια, καθόριζαν και διαμόρφωναν τους συσχετισμούς προκειμένου να δυσκολέψουν στην ανάπτυξη των αγώνων, επειδή μέσα από τους αγώνες η εργατική τάξη διεκδικούσε τα αιτήματά της, είτε τα ριζοσπαστικά αιτήματά της, είτε οποιαδήποτε άλλα αιτήματα. Στη συνέχεια πάλι στην περίοδο του Μεταξά, ξανά μέσα από νόμους, να επιχειρούν να διαμορφώνουν πάντοτε τους συσχετισμούς και πάντα να δυσκολεύουν την ανάπτυξη των αγώνων, την μαζικοποίηση των συνδικάτων και την ισχυροποίηση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Και αργότερα, πάλι με νόμους, ακύρωσαν τις αποφάσεις του 8ου Συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ του Μάρτη του 1946, στη συνέχεια στη μεταεμφυλιακή περίοδο πολλοί νόμοι πάλι αντεργατικοί, για να φτάσουμε στον 330 το Μάη του 1976, στον 1264 του Πασόκ το 1982 και τώρα σε αυτή την ρύθμιση την καινούρια, την αντεργατική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πάντοτε οι στόχοι ήταν ίδιοι και απαράλλακτοι, ανεξάρτητα κάθε φορά, σε κάθε περίοδο, πώς διαμορφώνονταν λόγω των συνθήκων. Να δυσκολευτούν οι αγώνες, να περιοριστεί η δύναμη των αγωνιστικών συνδικάτων, να μπορέσει η αστική τάξη, η αντίπαλη της εργατικής τάξης, να κερδοσκοπήσουν ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά πάνω στην πλειοψηφία των λαών. Τι είναι νόμος τελικά στον καπιταλισμό? Μια κομπίνα είναι. Δηλαδή, παίρνει η κυβέρνηση αυτή, η τωρινή σαν παράδειγμα, 35% όπως και οι προηγούμενες, με διάφορα κόλπα και εκλογικά τερτύπια. Αυτό το 35 μεταμορφώνεται σε 55 στο αστικό κοινοβούλιο και έρχεται στη συνέχεια αυτή η μειοψηφία, έστω και με τα δικά τους κριτήρια, να επιβάλλει δικτατορικά στο 65% του υπόλοιπου ποσοστού σε μια χώρα τις δικές της αποφάσεις. Να γιατί το σύνθημα το δικό μας, που είναι διαχρονικό, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, δεν είναι ένα σύνθημα απλά. Είναι η ουσία ή έχει στοιχεία της ιδεολογίας μας, της τακτικής μας και της στρατηγικής μας. Πάρτε σαν παράδειγμα πριν από μια εβδομάδα την τελική φάση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Βγαίνει ένας δικαστής ή μια δικαστήνα και λέει, με βάση το νόμο τάδε, την παράγραφο αυτή, τη διάταξη εκείνη, πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι. Και βγαίνει η άλλη και λέει, με βάση το νόμο αυτό, τη διάταξη αυτή, την παράγραφο, το κόμμα, την έννοια, πρέπει να μπουν στη φυλακή. Ποιο ήταν το στοιχείο, κυρίως, που κυρίως
επέδρασε πάνω στην οποιαδήποτε απόφαση και επιδρά. Είναι η ταξική πάλι. Είναι η κινητοποίηση των μαζών. Είναι η μαζικότητα των λαϊκών κινητοποιήσεων. Είναι αυτό που έγραψε και είναι σωστό ο Κάρλ Μάρξ που λέει ότι οι κοινωνίες προχωρούν και η ιστορία διαμορφώνεται σαν αποτέλεσμα της ταξικής πάλης. Άρα λοιπόν αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, νομίζω ότι σωστά κάνουμε και αγωνιζόμαστε για να αποκαλύψουμε στα μάτια της εργατικής τάξης τι επιχειρούν κάθε φορά. Ταυτόχρονα όμως πρέπει για μας να αναλύουμε και να πείθουμε την εργατική τάξη και τα πλακτιά λαϊκά στρώματα ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Πάρτε παράδειγμα το δικαίωμα για την απεργία. Ψηφίστηκε τον Ιούλη, 8 Ιούλη του 1948, στην ετήσια τότε Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, με πρόταση κυρίως και με επιχειρηματολογία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Δεν υπήρχε άλλη Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία τότε, ήταν μόνο η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και με την επιμονή και με την Σοβιετική Ένωση και άλλες δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο, επιβάλλανε την ψήφιση της 87 σύμβασης που αναγνωρίζει το δικαίωμα του συνέρχεστε, του διεκδικήν κλπ. Έρχεται σήμερα στις συνθήκες, εδώ και 4 χρόνια, και αναπτύσσεται μια συζήτηση ότι πρέπει να καταργηθεί η Σύμβαση 87, γιατί δεν βοηθά στην ανάπτυξη κλπ. Υπάλληλοι είναι αυτοί που θα καθορίσει. Νόμους μπορεί να φτιάξουν 1.000 στον καπιταλισμό. Εμείς πρέπει να αντιπαλεύουμε τους νόμους και ταυτόχρονα στην πράξη να τους καταργούμε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, νομίζω ότι ιδιαίτερα στις συνθήκες τις σημερινές πρέπει να εστιάσουμε στην προσπάθεια που κάνει η άρχουσα τάξη διεθνώς και η μπουρζουαζία σε παγκόσμιο επίπεδο για να χτυπήσει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Πρέπει να παλεύουμε για το μισθό, βεβαίως πρέπει, για τη σύμβαση, βεβαίως, για τη συλλογική σύμβαση κλπ. Συμφωνούμε. Το θέμα συνδικαλιστική δράση, συνδικαλιστικές ελευθερίες, είναι σε αυτή τη φάση η καρδιά του θέματος. Γιατί επιχειρούν να αξιοποιήσουν τώρα το κορονοϊό για να μας πάνε, όπως υπόθηκε και τονίζει το πάμε, αιώνες πίσω. Πάρτε παράδειγμα και θα τελειώσω με αυτό. Αυτό που λένε telework, αυτό που λένε αυτή τηλεργασία. Και το εμφανίζουν ως μεγάλη κατάκτηση, ως πρόοδο. Μα δεν είστε, λέει, υπέρ της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Δεν είστε υπέρ της νέας τεχνολογίας. Πού είστε, ρε, στα σπήλαια ζείτε. Αυτά δεν τα λένε μονάχα εδώ, τα λένε σε όλο τον κόσμο. Και πάνε τώρα στη Νιγηρία και στο Μάλι και σε όλο τον κόσμο και πείθουν και λένε και προβάλλουν τους εργαζόμενους ότι η λύση διέξοδος είναι τώρα στα προβλήματα η τηλεργασία. Και είναι πολλοί που θεωρούν πρόοδο, λέω πολλοί εργαζόμενοι, σε πολλές χώρες που δεν υπάρχουν εκεί πάμε, που δεν υπάρχει ταξική αντίληψη στο βαθμό που υπάρχει σε άλλες χώρες και θεωρούν ότι είναι σωστή η πρόταση αυτή και ότι πρέπει να τη χειροκροτήσουμε. Και τον ρωτάς, πόσες ώρες θα δουλεύεις στο σπίτι? Και δεν μπορεί να σου απαντήσει. Και τον ρωτάς, όταν θα γίνει ένα ατύχημα στο σπίτι την ώρα που δουλεύεις, θα χαρακτηριστεί εργατικό ατύχημα? Και δεν μπορεί να σου απαντήσει. Και όταν του λες η λύση είναι ο ατομισμός μπροστά στο κομπιούτερ να κάθεσαι από εκεί μοναχός σου να δουλεύεις, από εκεί να αγοράζεις, από εκεί να ψωνίζεις, από εκεί να ερωτεύεσαι, από εκεί να τσακώνεσαι, από εκεί να ψηφίζεις, δεν μπορεί να σου απαντήσει. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αγαπητοί συναγωνιστές, πιστεύω το θέμα συνδικαλιστικές ελευθερίες, συνδικαλιστικά δικαιώματα, η ιστορία δείχνει και οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν να το κατατάξουμε σαν πρωτεύον. Και πιστεύω ότι είναι πολύ επίκαιρη και αναγκαία η πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων
και για τη χώρα μας και γενικότερα, να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι σε αυτή την προσπάθεια να επιβάλλουν συνθήκες τέτοιες που θα μας πάνε πραγματικά από αφορμή και με αξιοποιώντας τον κορονοϊό αιώνες πίσω. Είμαστε αισιόδοξοι όμως, γιατί εδώ, σε αυτά εδώ τα μάρμαρα, είναι δύσκολο να περάσουν και να κερδίσουν τη συνείδησή μας αυτές οι θεωρίες. Γιατί υπάρχει πείρα, γιατί υπάρχει παρελθόν, γιατί δεν διπλώσαμε ποτέ τις σημαίες, δεν βάλαμε την ουρά στα σκέλια σε πιο δύσκολες εποχές και δεν θα τη βάλουμε ούτε και τώρα.